υγρών θαλάσσις κύμα χερσώσας πάλι. Εκόν δε τεχθείς εκόρης, τρίβων βατήν πόλου τίθησιν ημίν, ον κατ' ουσίαν, ίσον τε πατρί και βρωτής δοξάζομεν. Αυτός είναι ο ιρμός της πρώτης οδής του Ιαβρικού κανόνος της του Χριστού γεννήσεως, τον οποίον έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Μέγας Υμνογράφος και Δογματολόγος της Εκκλησίας μας. Τι μας λέει αυτός ο ιρμός? Ότι ο Δεσπότης, ο Κύριος μας, ο Χριστός, έσωσε τον λαό του Ισραήλ όταν έκανε χέρσον, δηλαδή στερεό, το κύμα της, το υγρών της θαλάσσης, και αναφέρεται στη διάβαση τη θαυμαστή της Ερυθράς Θαλάσσης, η οποία άνοιξε και πέρασε ως διαξηράς για μέσω αυτής ο λαός του Ισραήλ. Τότε έγινε αυτό. Ο δε Κύριος της δόξης, τεχθείς εκόρης, αφού γεννήθηκε από την υπεραγία Θεοτόκου, μας κατάστησε βατό το δρόμο για την Βασιλεία του Θεού, τον οποίον τον δοξάζουμε, γιατί είναι κατά ουσία και φύση όμοιος ίσως και ίδιος με τον Πατέρα, αλλά έγινε και όμοιος με εμάς τους ανθρώπους αφού πήρε την ανθρώπινη φύση. Ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος και λέει, παλαιά, λέει ο ιρμός αυτός, ο Δεσπότης Θεός Λόγος, θαυματουργώντας διαμέσου του προφήτη Μωυσή, έσωσε το λαό του Ισραήλ από την τυραννία του Φαραώ. Με ποιο τρόπο? Κάνοντας χέρσο και ξηρό το υγρό κύμα της Ερυθράς θάλασσας και αποδεικνύοντας το περιπατητό, βατό. Τώρα όμως, ο ίδιος Θεός Λόγος, αφού γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία θεληματικά και με παντεξούσια βούληση, δεν έκανε περιπατητή όπως τότε την θάλασσα ή, για να πούμε καλύτερα, λίγο μέρος της θάλασσας, ούτε έκανε για ένα λαό, τον Ισραηλιτικό, την ευεργεσία αυτή, αλλά ανοίγοντας τον πλατύτατο δρόμο του ουρανού με την κατασάρκα γέννησή του, τον έκανε περπατητό, βατό, προσιτό σε όλους μαζί τους ανθρώπους, σε όλη την οικουμένη. Ώστε το θαύμα αυτό είναι πολύ περισσότερο παράδοξο από το θαύμα εκείνο. Τότε πέρασε ο λαός ενός έθνους μέσα από τη θάλασσα. Τώρα μπορούν όλοι οι λαοί της οικουμένης να περάσουν μέσα από τη θάλασσα του βίου στη Βασιλεία του Θεού, αρκεί βεβαίως να πιστεύουν και να πράττουν τις εντολές του Θεού, να πιστεύσουν και να βαπτιστούν. Και πολύ σωστά έτσι έγινε, λέει ο Άγιος Νικόδημος, γιατί εκείνο το θαύμα έλαβε τέλος με τον δούλο και υπηρέτη Μωυσή. Δηλαδή πραγματοποιήθηκε με τον Μωυσή, ο οποίος δεν είναι παρά ένας δούλος και υπηρέτης του Θεού. Ενώ αυτό το θαύμα της δυνατότητας πλέον όλων των λαών να μεταβούν στη Βασιλεία του Θεού, το άνοιγμα του δρόμου για τη Βασιλεία του Θεού, αυτό έγινε με τον σαρκοθέντα Λόγο του Θεού, τον Δεσπότη και Κύριο Όντα του Μωυσή. Εκεί ήταν ο δούλος, εδώ είναι ο Δεσπότης. Αυτό λοιπόν τον Θεολόγο που ενανθρώπισε και έκανε τέτοια θαυμάσια πράγματα, εμείς που πιστεύουμε σε Αυτόν, τον δοξάζουμε. Ον κατ' ουσίαν ίσον τε πατρί και βρωτής, δοξάζουμε. Επειδή είναι ίσως και ίδιος με τον Πατέρα και με εμάς τους ανθρώπους,
Έγινε ίσως και ίδιος αφού πήρε την ανθρώπινη φύση, χωρίς όμως να αποβάλει τη θεότητά του. Με τον Πατέρα είναι ίσως ως προς την ουσία και τη φύση της θεότητος, ενώ με εμάς τους ανθρώπους ως προς την ουσία και φύση της ανθρωπότητος. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ένας Θεός, μία ουσία, ένας Θεός, αλλά έχει δύο φύσεις τέλειες, την Θεία και την ανθρώπινη. Δοξάζομεν, είπε, και όχι υμνούμεν ή μεγαλύνομεν, για να κάνει φανερό με τη λέξη αυτή το χαρακτηριστικό λόγιο του Ιρμού της πρώτης οδής, το οποίο είναι το «ενδόξους γάρ δε δόξαστε». Θα δούμε και ένα ακόμα τροπάριο από την έκτη οδή. «Ως ειν εν αρχή προς Θεόν Θεός Λόγος, νινί κρατίνι μη στένουσα την πάλε, ειδών φυλάξε την καθημάς ουσίαν. Καθίσε αυτόν δευτέρα κοινωνία, άφθης προφαίνων των παθών ελευθέρων». Αυτό το τροπάριο είναι γεμάτο από θεολογία. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος, «Η αρχή και το τέλος του παρόντος τροπαρίου είναι θεολογία, διότι αυτό το δανείζεται ο Ιερός Μελωδός από τους δύο θεολόγους. Την μεν αρχή τη δανείστηκε από τον πρώτο θεολόγο και ιό της Βροντής, τον Άγιο Ιωάννη, τον θεολόγο και Ευαγγελιστή, ενώ το τέλος του τροπαρίου από τον δεύτερο θεολόγο, τον σοφότατο πατέρα Γρηγόριο, τον Άγιο Γρηγόριο του θεολόγου. Ο μεν Ιωάννης φωνάζει δυνατά και λέει τα εξής: «Εν αρχή είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Ο δε Μέγας Γρηγόριος, ο Θεολόγος, φιλοσοφεί ως εξής: Δευτέραν κοινωνεί ο Υιός κοινωνίαν, πολύ της προτέρας παραδοξωτέραν, όσο τότε μεν μετέδωκε του Κρήτονος, νυν δε μεταλαμβάνει το Χείρονος, Λόγος στην το Χριστού γέννηση». Δηλαδή, ο Υιός κοινωνεί με έναν δεύτερο τρόπο, πολύ παραδοξότερο από τον πρώτο, με εμάς τους ανθρώπους. Τότε, την πρώτη φορά, μας μετέδωσε το ανώτερο, την ψυχή και το Πνεύμα το Άγιο, με το εφήσιμα που έκανε στον Αδάμ. Τώρα δε μεταλαμβάνει το Χείρονος, παίρνει το κατώτερο, την ανθρώπινη φύση, και πλέον κοινωνεί μαζί μας καθ' υπόσταση, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, υποστατικά, δηλαδή παίρνει στην υπόστασή του, προσλαμβάνει την δική μας φύση. Και έτσι ενώνεται αδιάλειπτα και αιώνια ο άνθρωπος με το Θεό στην υπόσταση στο πρόσωπο του Λόγου, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτά τα δύο ρητά, λοιπόν, αφού δανείστηκε ο ασματογράφος, λέει: «Ο Θεός Λόγος, ο οποίος ήταν εν αρχή, δηλαδή αΐ και προπάντων των αιώνων», αυτό σημαίνει το αρχή, πριν από όλους τους αιώνες, ήταν ενωμένος ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού, με τον Θεό και Πατέρα, ως ομοούσιος με Αυτόν, και ομόδοξος, έχοντας την ίδια δόξα, διότι συναίδιος είναι, συναιώνιος δηλαδή, και συνάναρχος ως προς τον χρόνο, η Αγία Τριάς, διότι άμα Πατήρ και άμα Υιός και άμα Πνευμάγιο, πάντοτε ο Πατέρας υπήρχε και πάντοτε ο Υιός και πάντοτε το Πνεύμα το Άγιο, και ταυτοχρόνως ο Πατέρας και ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο. Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια στιγμή που υπήρχε μόνο ο Πατέρας και δεν υπήρχε ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιο. Η Αγία Τριάς, λοιπόν, τα τρία πρόσωπα είναι ομόδοξα,
ομοούσια, συναίδια, συνάνρχα, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος εν αρχή, δηλαδή προπάντων των αιώνων, ήταν ενωμένος με τον Θεό και Πατέρα, ήρθε σε κοινωνία μαζί μας κατά την δημιουργία με την προηγούμενη κοινωνία, με τον πρώτο τρόπο κοινωνίας, δηλαδή μας μετέδωσε το καλύτερο, το κρίτο, δηλαδή την ψυχή, η οποία είναι κατ' εικόνα Θεού, με το δημιουργικό εμφύσιμά Του, της ψυχής, του πρώτου εκείνου και ζωτικού, και μαζί με την ψυχή μας έδωσε και το Πνεύμα του Άγιου. Δημιουργικό, λέει ο Άγιος Νικόδημος στην υποσημείωσή του, είπα της ψυχής το εμφύσιμα του Θεού, καθώσον εκείνο δεν έγινε ψυχή, αλλά ψυχή δημιούργησε, σύμφωνα με το Μέγα Αθανάσιο. Το είπα ακόμη και πρώτο και ζωτικό, όπως το ονομάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στον λόγο του στο βάφτισμα, διότι διαμέσου εκείνου, του εμφυσίματος του Θεού, κτίζονται οι ψυχές έμεσα και προνοητικά, όχι άμεσα και δημιουργικά, όπως άλλοι θέλουν, διότι το πρώτο εκείνο και ζωτικό εμφύσιμα του Θεού, μια φορά, αφού εμπνεύστηκε στον Αδάμ, δόθηκε στον Αδάμ, ενεργεί και σε όλους που προέρχονταν και προέρχονται από αυτόν, που προέρχονταν από αυτόν, γενόμενον όμως στη φύση, σύμφωνα με το σχόλιο στην Νικήτα. Και αυτό ακόμα να σημειώσεις, ότι ο Θεός μόλις έκτισε και δημιούργησε την ψυχή του Αδάμ, το ενέπνευσε και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό είπε ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Θεός, ο οποίος κάποτε τον δικό μας προπάτορα κατ' εικόνα και ομοίωση του εαυτού του δημιουργώντας, δεν έβαλε μέσα του καμιά κακία, αλλά μαζί με την ψυχή του ενέπνευσε και την του Θείου Πνεύματος χάρη, η οποία τον συντηρούσε εν κενότητη και είχε ως αποτέλεσμα να τον ακολουθεί η ομοίωση. Δηλαδή μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι το καθομοίωση είναι η Θεία Χάρις που έδωσε ο Θεός με την έμπνευση, με το φύσιμα αυτό που έκανε εις τον Αδάμ. Ώστε ο Αδάμ, λέει ο Άγιος Νικόδημος, όχι μόνο δεν κτίστηκε απλώς, αλλά χαριτωμένα, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν ήταν μόνο σάρκα και αίμα, αλλά είχε και το Πνεύμα το Άγιο, τη Θεία Χάρη, τη Θεία Ενέργεια. Γι' αυτό ομόφωνα και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας είπε, «Από την αρχή ακόμη αυτό το λογικό ζώο επάνω στη γη ο άνθρωπος έγινε άφθαρτος, η αιτία της αυθαρσίας του και της παραμονής του σε κάθε αρετή φαινόταν πως ήταν το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ο Θεός το έβαλε να κατοικεί μέσα του. Διότι όπως αναφέρεται, ενεφύσισε στο πρόσωπο αυτού πνοή ζωής». Και πάλι, αφού έλαβε χώμα από τη γη και διέπλωσε τον άνθρωπο, ο πάνω δημιουργός ενεφύσισε στο πρόσωπό του πνοή ζωής. Και ποια είναι η πνοή της ζωής, ολοφάνερο ότι είναι το Πνεύμα του Χριστού, ο οποίος λέγει «Εγώ είμαι η ζωή», το Πνεύμα δηλαδή το Άγιο, η Θεία Χάρις. Ο Χριστός μας λοιπόν ήρθε σε κοινωνία μαζί μας, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο ομόδοξος και ομοούσιος με τον Πατέρα, ήρθε σε κοινωνία μαζί μας κατά τη δημιουργία, με το που μας έδωσε το κρίτον, το καλύτερο, την ψυχή δηλαδή, και το Πνεύμα του Άγιο. Βλέποντας όμως την ανθρώπινη φύση, ότι δεν μπορούσε να διαφυλάξει ακέραια και καθαρή την προηγούμενη εκείνη κοινωνία και το κατ' εικόνα, γιατί τι έκανε ο άνθρωπος, παρήκουσε τις εντολές του Θεού, οπότε έχασε τη χάρη του Θεού, έχασε το Πνεύμα του Άγιο και διεύθυρε το κατ' εικόνα, την εικόνα του Θεού.
αμαυρώθηκε, μουτζουρώθηκε η Θεία εικόνα στον άνθρωπο. Βλέποντάς το αυτό ο Θεός, ότι δεν μπόρεσε δηλαδή να μείνει ο άνθρωπος στην κοινωνία μαζί του, η οποία επετυχάνεται δια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο τώρα ο άνθρωπος απόλυσε δια της παρακοής. Τι κάνει ο Υιός και Λόγος του Θεού? Έκλεινε τους ουρανούς και αφού κατέβασε, ταπείνωσε τον εαυτό του, ενώθηκε καθ' υπόσταση με εμάς τους ανθρώπους, με μια δεύτερη κοινωνία, κατά την οποία μετέλαβε το χείρον. Πήρε δηλαδή το δικό μας σώμα. Και έτσι ενισχύει τώρα και δυναμώνει τη φύση μας, η οποία από παλαιά είχε εξασθενήσει και δεν μπόρεσε να διαφυλάξει το θεϊκό αξίωμα. Και πάλι την αποδεικνύει ελεύθερη από τα πάθη, όπως ήταν και προηγουμένως. Όσοι είναι εν αρχή προς Θεόν, Θεός Λόγος, αυτός που ήταν εν αρχή, και είπαμε σημαίνει προπάντων των αιώνων αυτό το εν αρχή, γι' αυτό και εμείς δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε την έκφραση «καταρχήν», αλλά «καταρχάς», γιατί το «καταρχήν» σημαίνει προπάντων των αιώνων. «Νινί κρατήνι μη σθένουσα την πάλι». Αυτός που υπάρχει προπάντων των αιώνων, ο Θεός Λόγος, τώρα ενισχύει και δυναμώνει την ανθρώπινη φύση, η οποία δεν μπόρεσε από παλιά. «Ιδόν φυλάξε την καθημάς ουσία, καθίσε αυτόν δευτέρα κοινωνία». Δεν μπόρεσε να φυλάξει ο άνθρωπος την κοινωνία του με τον Θεό και τώρα ταπεινώνει ο Υιός και Λόγος του Θεού τον εαυτό του και μας χαρίζει τον δεύτερο τρόπο κοινωνίας. Κοινωνεί κατά τον δεύτερο τρόπο, καθ' υπόσταση, παίρνοντας τη δική μας ουσία μέσα του, στο πρόσωπό του, στην υπόστασή του και ενώνοντάς την με τη θεότητα. Αύθις προφαίνων το παθόν ελευθέρων. Και έτσι δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να μπορεί τώρα ενισχυμένος από τη Θεία Χάρη μέσα στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία να αποδεικνύεται ελεύθερος από τα πάθη, να μπορεί να ελευθερώνεται από τα δεσμά της αμαρτίας, του διαβόλου και του θανάτου και να αμφιλάτει το θεϊκό αξίωμα και να αξιώνεται και τις ομοιώσεις με τον Θεό, να πραγματοποιεί το καθομοίωση, δηλαδή τη θέωση. Ας δοξάσουμε και ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο για την άπειρη αγάπη Του και ας φροντίσουμε κι εμείς να ζήσουμε αγαπώντας Αυτόν και ταπεινούμενοι, έτσι ώστε να αξιωθούμε και της Βασιλείας Του. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε νίκη αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.